Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, θα πάμε σε μια ευχάριστη αθλητική είδηση. Μας έρχεται από την Πτολεμαϊδα, καθώς η ιστορική ομάδα γυναικών του Απόλλωνα Πτολεμαϊδας στο τμήμα των Κορασίδων διακρίνεται και μάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς έχει περάσει στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κορασίδων Μπάσκετ. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Χρήστο Κακουλίδη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε πρόεδρε, μιλήστε μας λίγο για αυτή τη διάκριση της ομάδας, της ιστορικής ομάδας του Απόλλωνα Πτολεμαϊδας. Η ομάδα του Απόλλωνα Πτολεμαϊδας έχει μια ιστορία και μια συνέχεια πολλών χρόνων στο χώρο του γυναικείου μπάσκετ. Φέτος και πάλι με όλα τα προβλήματα που δημιούργησε ο COVID και η πανδημία, παρόλα αυτά η ομάδα μας έπαιξε στη Θεσσαλονίκη για προκριματικά για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων. Πέρασε αίτητη από τη Θεσσαλονίκη και τώρα προκρίνεται και θα παίξει στην Αθήνα στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που διοργανώνει η Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Και που ουσιαστικά ξεκινά από αύριο και τελειώνει στις 23. Όχι αύριο, 23 του μηνός είναι ο πρώτος αγώνας μέχρι τις 28 του Ιουλίου. Πού μπορεί να υπολογίζει κανένας, πού μπαίνει ο πύχης? Ο πήγης σε αυτά τα παιχνίδια, επειδή είναι πανελλήνια πρωταθλήματα και οι ομάδες δεν είναι στην καλύτερη σου κατάσταση, όπως είπα, λόγω της πανδημίας, της έλλειψης προπονήσεων, δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά, έχουμε ένα καλό υλικό και ο πήγης είναι ψηλά, στοχεύουμε στα μετάλλια. Είναι οι 6 καλύτερες ομάδες από όλη την Ελλάδα και στοχεύουμε τουλάχιστον σε κάποιο μετάλλιο. Και από ό,τι μαθαίνω ευχάριστα ως ειδήσεις, υπάρχουν αθλήτριες της ομάδας οι οποίες μπαίνουν και στις εθνικές ομάδες. Ναι, ήδη έχουν πάει στα κλιμάκια της Εθνικής Κορασίδων η Χολοπούλου η Βασιλική και η Σαρβάνη η Ανδριάνα, που είναι παιδιά που αγωνίζονται στην ομάδα μας, και να μνημονεύσω και δύο παιδιά, τη Βασιλείου την Πινελόπη και την Αντωνίου την Κατερίνα, οι οποίες παίζουν στην ομάδα στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι παιδιά της Πτολεμαϊδας. Να έρθουμε λίγο στα της πανδημίας. Εδώ και 1,5 χρόνο και το αθλητισμός γενικότερα είναι από τις κατηγορίες που έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος, μεγάλα προβλήματα. Παίζεται, όταν παίζεται, γιατί ένα μεγάλο διάστημα δεν γινόντουσαν αγώνες, χωρίς κοινό. Όλο αυτό πώς το βιώνετε, κύριε πρόεδρε, σαν ομάδα? Το βιώνουμε με μεγάλη δυσκολία, γιατί είναι πολύ άσχημο να παίζεις χωρίς θεατές. Φέτος, αν και η ομάδα είχε δηλώσει συμμετοχή στην Α2, επειδή η περιοχή μας μπήκε σε lockdown από τις 15 Οκτώβρη, δεν προλάβαμε να κάνουμε ούτε ένα αγώνα εμείς, γιατί είχαν απαγορευτεί και οι μετακινήσεις. Τώρα στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα που άλλαξε το πρωτόκολλο των αγώνων, πάλι μπαίνουν οι αθλήτριες και οι συνοδοί όλοι με rapid test ή με πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και όσον αφορά τον κόσμο στις κερκίδες, πάλι θα είναι λίγος, γιατί επιτρέπεται ανάλογα με τη χωρητικότητα του γηπέδου ένας αριθμός συγκεκριμένος, και εκεί πάλι μόνο εμβολιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης. Και αυτό που καταλαβαίνετε, ότι και ο κόσμος δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτές τις εκδηλώσεις, αυτούς τους αγώνες, και είναι πολύ δύσκολο και για τους αθλητές και για τις ομάδες, γιατί και έλλειψη εσόδων έχουν και έλλειψη χορηγών και όλα όσα συνεπακολουθούν υπάρχουν. Ελπίζετε ότι θα βελτιωθεί κάπως η κατάσταση? Το λέω αυτό γιατί, όπως είπατε, στους αγώνες, στα θεάματα, υπάρχει μόνο είσοδος σε εμβολιασμένους. Άρα σίγουρα θα υπάρχει λιγότερο κοινό. Ελπίζουμε ότι το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει η Α2
Και αυτό είναι άλλωστε και η προσπάθεια όλων μας. Όσοι περισσότεροι μπορούμε να εμβολιαστούμε για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια σχετική κανονικότητα και να μπορέσουμε να υποδεχτούμε και κόσμο στα γήπεδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ήταν ο Χρήστος Κακουλίδης και βεβαίως να πω και πάλι τα συγχαρητήρια στις παίκτριες του Απόλλωνα Πτολεμαΐδας. Ευχαριστώ πολύ.